Ο κύριο Κέρτσο, μέσα από μία σειρά ανακοινώσεων δελτίων τύπου τη Πυραιό, έκανε χθε ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα κάνει καμία νέα καθαρή πρόσληψη πέρα από την αναπλήρωση των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότηση. Ο κύριο Μιτσοτάκη, ωστόσο, σε χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη, παραδέχτηκε τι σοβαρέ ελλείψει στον χώρο τη υγεία και υποσχέθηκε 10.000 νέε προσλήψει γιατρών και νοσηλευτών. Όχι μόνο λένε ψέματα, αλλά δεν συνεννοούνται και μεταξύ του. Στο μεταξύ, οι πολίτε ταλαιπωρούνται στα υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Οφείλουν λοιπόν μια ξεκάθαρη απάντηση. Πώ χωρί να προσθεθεί ούτε ένα γιατρό ή στο ελληνικό δημόσιο, Χωρί να γίνει καμία απολύτως καθαρή νέα πρόσληψη την επόμενη τετραετία, θα μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να καλύψει τις τεράστιες ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και στην παιδεία, την ασφάλεια του πολίτη και την πολιτική προστασία. Η μόνη αλήθεια για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την υγεία ήταν αυτή που άθελά του φανέρωσε ο κύριος πνευματικό. Κατάρρευση του ΕΣΥ, κατάργηση δομών, ΣΔΙΤ, συμπράξεις δηλαδή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε νοσοκομεία και διαλογή ασθενών.